η ύπαρξη της Χρυσής Αυγής για τους περισσότερους Έλληνες ίσως να υφίσταται από την προεκλογική περίοδο της Άνοιξης του 12. Λίγοι όμως γνώριζαν ότι η Χρυσή Αυγή προϋπήρχε και μάλιστα για αρκετά χρόνια έδινε τον αγώνα της στο πεζοδρόμιο μοναχικά χωρίς την πανοκρουσίες για αυτά που πρέσβευε και συνεχίσει να πρεσβεύει. Από τις τάξεις της πέρασαν χιλιάδες νέοι και νέες. Άλλοι έμειναν, άλλοι έφυγαν, αλλά στα εντός εισαγωγικών εύκολα χρόνια της ψεύτικης ευμάρειας, η Χρυσή Αυγή κατόρθωσε να φυτέψει ένα σημαντικό ποσοστό του λαού μας στο σπόρο του εθνικισμού. Είχα την τύχη από τα μέσα της δεκαετίας του 90, μαζί με κάποιους συναγωνιστές, να είμαι ένας από αυτούς που τους δόθηκε ευκαιρία να εντρυφήσουν σε αυτές τις ιδέες. Το 11, εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, και το 2012 σε εθνικές εκλογές, ο Γενικός Γραμματέας του κινήματος μου έκανε την τιμή να συμμετέχω στα ψηφοδέλτια και να εκλεγώ βουλευτής Μεσσηνίας μέχρι σήμερα. Τα τελευταία 5 έτη έζησα ιστορικές στιγμές, ημέρες τριάμβου και μεγάλων χαρών μαζί με τους συναγωνιστές μου εντός και εκτός κοινοβουλίου. Έζησα όμως και στιγμές δύσκολες για εμένα, τα αδέλφια μου εντός πάλι και εκτός κοινοβουλίου. Είδα τις συκοφαντίες και τη λάσπη των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, είδα νεκρούς δύο νέους μας, είδα βουλευτές, στελέχη και μέλη του κινήματος να οδηγούνται δεμένοι. Η αλήθεια είναι ότι εκείνες οι δύσκολες στιγμές κάποιοι λιγοψύχησαν. Άλλοι χάθηκαν και άλλοι λούμοξαν και περίμεναν να περάσει τα κοιμία. Ευτυχώς, εγώ δεν ανήκα σε αυτούς και μάρτυράς μου είναι η 9ωρη απολογία μου, η καθημερινή μου παρουσία, ο κατοίκον εγκλισμός μου, αλλά κυρίως το ζεστό χαμόγελο των λίγων, επαναλαμβάνω, λίγων συναγωνιστών που περάσαμε ατέλειωτες ώρες έξω από τα εφετεία και τις φυλακές. Παρόλες όμως τις καλές προθέσεις της φυλακισμένης τότε ηγεσίας μας, στο διάβα του χρόνου στο κίνημα παρίσφρησαν και κάποιοι όψιμοι εθνικιστές, γυρολόγοι της πολιτικής, παλαιάς κοπής, κομματάρχες, από μινάρια του πάλε ποτέ κατεστημένου, οι οποίοι συμμαχώντας με κάποιους ετερόκλητους αγράμματους ρόλες, δημιουργούν εμπόδια στο δυνάμωμα του κινήματος. Τούτε στις στιγμές η Χρυσή Αυγή είναι ένα άτυπο που μπορεί να περάσει πάνω απ' όλα τα εμπόδια. Κι όμως κάποιοι έντεχνα του φορτώνουν βάρη και του κρατάνε τα γκέμια. Το κάνουν αυτό γιατί αν φτάσει η Χρυσή Αυγή εκεί ψηλά, εκεί που της πρέπει, αυτοί θα φανούν λίγοι. Από τη στιγμή που ένιωσα λοιπόν αδύναμος και απομονωμένος απέναντι σε όλα αυτά τα βαρύδια, κρίνω ότι ηθικά δεν μπορώ να βρίσκομαι δίπλα τους και επέλεξα να αποχωρήσω. Άλλωστε στην αξιοπρέπεια και στην τιμή δεν χωράνε ζυγαριές. Παρόλη λοιπόν την πίκρα μου, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ολόψυχα κάθε επιτυχία στο κίνημα, στον αρχηγό του κινήματος, στα αδέλφια μου της κοινοβουλευτικής ομάδος, σε όλους αυτούς τους άγνωστους επιστήμονες που εργάζονται εξαντλητικά στο κόμμα, αλλά κυρίως όλο αυτό το λαό που αγκάλιασε στο κίνημα. Καλό τους Έλληνες εθνικιστές να παραμείνουν στην επάλξη του αγώνα και να στηρίξουν τις ιδέες μας και το κίνημα. Ζήτω η αιωνία Ελλάς ως υστερόγραφο. Για αυτούς που θα μου προσάψουν ότι δεν παραδίδω τη βουλευτική έδρα, ένα έχω να πω. Συνελήφθηνος βουλευτής και θα δικαστώ ως βουλευτής.